μου κινητό, να ξέρεις. Θα το λέω εγώ δηλαδή. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, έχω πατήσει μέσα στον αέρα, να ξέρεις. Καλησπέρα σε όλα τα ασπρόμαυρα αλάνια. Για άλλη μια φορά εδώ, μαζί με τον Τάσο. Όπως σας υποσχεθήκαμε, θα είμαστε πιο συνεπείς πλέον. Θα μας βλέπετε πιο συχνά, θα τα λέμε πιο συχνά. Και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής το κινητό, μπορείτε να καλείτε στο κινητό. Για σήμερα είναι το 6955-68-1856. Δεν χρειάζεται, δεν πληρώνετε κάτι γι' αυτό, αρκεί μόνο να έχετε κάρτα και έτσι μπορείτε να καλέσετε. Λοιπόν, Καλησπέρα και από μένα. Χρήστο, κολλάει η κάμερά μου. Είμαι εντάξει. Είσαι κομπλέ. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Αυτό που είπε ο Χρήστος, σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο πιο... να έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια λίγο στις εκπομπές που κάνουμε, γιατί είναι αλήθεια ότι μας αρέσει αρκετά αυτό και γιατί πιστεύουμε ότι αρέσει και σε εσάς και μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμα να βγει κάτι σταθερό. Όσον αφορά αυτό που είπε ο Χρήστος, ότι όντως είναι μια... δεν ζητάμε τίποτα από εσάς. Ούτε πληρώνουμε κάτι, ούτε πληρώνετε κάτι, ούτε τίποτα για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και ότι γενικά για τις εκπομπές και για το πρόγραμμα ενημερώνεστε μέσω το Instagram, μέσω το κανάλι του PAOK Direct. Από εκεί πέρα γενικά θα ξέρετε το πρόγραμμα και... Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μία, είπαμε τον Τάσο, να κάνουμε μία ανάλυση πρώτα του χθεσινού παιχνιδιού και μετά θα πάμε... να πάμε στο κυρίως πιάτο της εκπομπής, δηλαδή για μια ανάλυση του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Καλησπέρα Βασίλη, λέει η Ράσβαν στον ΠΑΟΚ για πάντα, είναι στρατηγός η αλήθεια. Καλησπέρα ρε Βασίλη, καλησπέρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι με το Λεβαδιακό έγινε ένα, ας πούμε, αναγκαστικό rotation, Τάσο, και θεωρώ καλώς έγινε, αφού συνδυάστηκε με νίκη, θεωρώ ότι όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Συμφωνείς? Ναι, λοιπόν, να πάμε λίγο στο μάτι του Λεβαδιακού, Δευτέρα, 6 ώρα. Ένα μάτι που οι περισσότεροι από εμάς θεωρώ ότι όντως το φοβηθήκαμε, γιατί η ομάδα μας κάτι τέτοια παιχνίδια φέτος είναι που την έχουν σε αυτή τη θέση και όχι πολύ πιο ψηλά, γιατί θα μπορούσαμε, αν είχαμε πάρει κάποια παιχνίδια... Τα ξέρουμε όλοι, με Όφη, με Ατρόμητο, θα ήμασταν στην καλύτερη βάση. Μπορεί να ήμασταν και πρώτοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα στο παιχνίδι, να πούμε λίγο 2-3 πράγματα. Χρήστο, να πούμε λίγο ότι εντεκάδα αυτό που είπες με τις αλλαγές. Κοίτα, εγώ λέω να σταθούμε αυτό σε κάποιους παίκτες. Και εγώ ήθελα να σταθώ στον Γκάργα, στον Τάισον, που ήταν και οι δύο αλλαγές, και από εκεί και πέρα να πούμε κάποια πράγματα για τις αλλαγές του Λουτσέσκου, εγώ θα ήθελα να πω. Ναι. Και εσείς, παιδιά, ό,τι θέλετε, στείλετε μήνυμα κανονικά και τα σχολιάζουμε. Ξεκίνα, Τάσο, και θα... Ναι, λοιπόν, αρχικά, τι είδαμε? Είδαμε τον Κάργα στα στόπερ, στο 4-2-3-1 ο Λουτσέσκου, με τον Τάισον αριστερό εξτρέμ. Η αλήθεια είναι ότι το φοβήθηκα λίγο του Τάισον αριστερά για 90 λεπτό, αλλά με έβγαλε ασπροπρόσωπο για μένα, γιατί δεν φάνηκε ότι είχε σημάδια κόπωσης. Δηλαδή ακόμα και μετά το 70-75 τον έβλεπα να πρεσάρει ψηλά, να είναι ενεργός στο παιχνίδι του, και αυτό είναι πολύ θετικό για μένα, παιδιά. Ο Τάισον που όλοι τον έχουμε ότι ακόμα μπορεί ένα 20 λεπτό, ένα 15 λεπτό, τον θεωρώ πολύ πιο έτοιμο από όσο εμείς πιστεύουμε. Και πολύ πιο επαγγελματία από όσο εμείς πιστεύουμε. Εντάξει, κοίτα, από τη μία βέβαια δεν έκανε και το κάτι παραπάνω που περίμενε σαν εξτρέμ. Αλλά εντάξει, σε φυσική κατάσταση θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ κυρίως για φυσική κατάσταση μιλάω, ναι. Να πούμε λίγο, δεν ξέρω, εμένα η αλήθεια είναι, ενώ ο Κάργας έβγαλε κάποιες καλές παλιές στην αρχή, έκανε και την ασίστ στον γκολ, θεωρώ ότι έδειξε μια αστάθεια. Λίγο περίεργο αυτό με τον Κάργα. Ναι, είχε κάποια θέματα αμυντικά.
Δηλαδή ο Κουλιεράκης, ακόμα και ο Κουλιεράκης μπορεί να έβαλε το νικητήριο γκολ, αλλά χάθηκε λίγο δίπλα του. Δηλαδή ήταν λίγο και αυτός δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι. Θεωρώ ότι έλειψε πολύ ο Ίγκασον, αλλά έπρεπε να ξεκουραστεί και αυτός. Παίζει από την αρχή της χρονιάς ασταμάτητα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ και για τον παίκτη ενδεχομένως, που σε αυτό το κρίσιμο σημείο της σεζόν ο Ντάντας έχει ανεβεί τόσο πολύ. Και δείχνει ότι είναι εδώ. Ναι. Και δείχνει ότι έχει και τον γκολ, έτσι. Ναι. Νομίζω είναι Δηλαδή. τέταρτο του γκολ. Είχε βάλει ένα με τη Λεύσκη, Ναι. ένα με τη Λαμία και έβαλε και τώρα δύο με την, με το Λεβαδιακό. Πήγε για κέρασμα την ομάδα χθες. Ο Ντάντας στο Αχίλιον. Δείχνει το κλίμα που Από υπάρχει. εκεί και πέρα, ναι. Για τον Κάργα, πιστεύω έκανε ένα πολύ περίεργο παιχνίδι χθες. Δηλαδή, από τη μία. Βλέπουμε ότι έχει assist. Έχει μια πάσα στον goal, στο 1-0. Ναι. Βγάζει μια κάθετη πίσω από το κέντρο. Θυμίζει λίγο Beckenbauer, όπως έλεγε και ένας φίλος μου. Αλλά βλέπεις μετά αμυντικά αυτό που λες, ότι δεν σου παρέχει αυτή την εμπιστοσύνη. Δηλαδή ότι Ενδεχομένως ίσως στην κόντρα, είναι ας και πούμε, θέμα σε. Ναι. ταχύτητας, θα πω εγώ. Ο Βασίλης, σε ευχαριστούμε Βασίλη, καλησπέρα και πάλι. Τελικά φόρο λέει δεν θα πάρουμε μάλλον, μπορεί να είναι καλό για το τζίμα. Ο Τάισον λέει δεν μπορεί με ερωτηματικό. Νομίζω άμα είναι ερωτηματικό αν ο Τάισον μπορεί, νομίζω ήδη στο απαντήσαμε Βασίλη. Για τζίμα μακάρι να τον δούμε. Εγώ προσωπικά το εύχομαι Ναι. να τον δούμε. Το θέμα Και είναι θα το δούμε, Ναι, το θέμα πιστεύω. είναι να μην τον δούμε γιατί θα τραυματιστεί ο Ολιβέιρα. Ο Ολιβέιρα είναι στο καλύτερο του timing. Θα είναι κρίμα να τραυματιστεί και για τον ίδιο, αλλά και για την ομάδα, θεωρώ. Τώρα για τον center for που λες, ακούστηκε σήμερα το όνομα του Φεντερίκο Ναι. Μπονατσόλι της Σαλερνιτάνα. Παιδιά, δεν ξέρω Εντάξει, τώρα κατά είναι καλή πόσο επιλογή, αν και εφόσον είναι έρθει καλή στην επιλογή, ομάδα. ναι. Δεν είναι ο Μπομπέρ, εγώ οφείλω να το πω αυτό. Βέβαια είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και μέσα και εκτός του κουτιού. Είναι σίγουρα ποιοτικότερος από τον Μπράντον Τόμας. Ναι, αυτό ίσως μπορείς να το πεις. Απ' την άλλη, δεν ξέρω όμως αν μια τέτοια μεταγραφή είναι αυτή που θες τώρα. Δηλαδή, παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς, τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε ότι σε περίπτωση που τραυματιστεί π.χ. ο Λιβέιρα ή ένας άλλος από τους βασικούς αυτούς 14-15 παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ, είναι να έχεις έναν από πίσω να τον αντικαταστήσει επάξια. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρεις τώρα αν αυτός φέτος έχει, ας πούμε, 18 συμμετοχές και 2 Ναι. γκολ. Δεν ξέρεις κατά πόσο σου αρκεί. Δηλαδή, τι χάνεις από το να βάλεις τον Τζίμα, ο οποίος Καλά, στη μόνο θα χειρότερη. κερδίσεις. Ναι, αυτό δεν μπορείς να βγεις Εγώ θα πω χαμένος. κάτι που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή τώρα σε σχέση με το μάτς. Ο Κωνσταντίνκας έδειξε και πάλι ότι έχει θέμα με τον γκολ. Έχασε μια πάρα πολύ εύκολη φάση. Ναι, εκεί έπρεπε να το βάλει. Πραγματικά εκεί δηλαδή έπρεπε να το κάνει Βέβαια, ζεντελιά. θα μου πει, είχαμε πει και την άλλη φορά ότι Κρέμα. άμα τα έβαζε αυτά ο Ντέγκερ, πιθανότατα να είχε φύγει ήδη μεταγραφή σε μια υψηλού επίπεδου ομάδα. Εντάξει, θεωρώ Ενώ όλα αυτά είναι εμπειρίες υψηλού που επίπεδου παίρνει ο Ντέλιας. πρωτάθλημα. Δηλαδή Σίγουρα, δεν ναι. είναι. Στο τρίμηνο είναι ακόμα, παιδιά, εντάξει. Και που. Για πες, θα σου. Ναι, πες. Όχι, και λέω και που είναι, δηλαδή τον έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι θα κάτσει, θα σου κάνει παιχνίδι σίγουρα στο 7-8 σε κάθε match. Δεν είναι λογικό Καλά, αυτό. ναι. Ας είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή. Κοίτα. Πριν 4-5 μήνες ούτε καν θα το φανταζόμασταν αυτό. Καλά, ναι. Γεια σου, ρε Μπλαντράγκον, τι γίνεται. Καλησπέρα, φίλε. Από πού στέλνετε μήνυμα, παιδιά, να μας πείτε, να μας στέλνετε λίγο και από πού είστε, έτσι να γνωριζόμαστε λίγο Λοιπόν, καλύτερα. εγώ Τάσο, νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε και το γεγονός ότι ο Κοτάρσκι συμπλήρωσε 4 κίτρινες. Ο ΠΑΟ ξένα από τα επόμενα παιχνίδια Ναι. θα πρέπει να Πάρα παίξει πολύ σημαντικό. είτε με τον Ζήφκοβιτς είτε με Παιδιά, κάποιο μικρό. Και τα επόμενα. εγώ πιστεύω με τον παλωμένο Μακάρι. να παίξουμε και όχι με Μακάρι τον και τα. Ζήφκοβιτς, παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα, τι ξέρω τον Ζήφκοβιτς, κατά πόσο ακόμα διατηρείται Καλά. σε Για καλό μένα είναι βουλευματικό έγκλημα επίπεδο. να παίξει με τον Ζήφκοβιτς, αλλά πιστεύω ότι τον Ζήφκοβιτς θα δούμε. Και να πω ότι τα επόμενα 4 παιχνίδια είναι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, που εντάξει εκεί πιστεύω θα δούμε σίγουρα Κοτάρσκι.
Πας για ένα εκτός και Αστέρα Τρίπολης εκτός. Δηλαδή σε ένα από τα πας για ένα αστέρα και Αστέρα Τρίπολης εκτός που είναι δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Θα πρέπει να δούμε είτε τον Ζίκοβιτς είτε κάποιον μικρό. Και εγώ εύχομαι να δούμε μπαλωμένο. Να πούμε καλησπέρα στην Ασπρόμαυρη Σαλόνικη και στην Ασπρόμαυρη Χαλκιδική που έγραψαν τα παιδιά από πού είναι. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε και εμείς ακόμα, αν και θέλουμε να μιλήσουμε για την εκπομπή στο τελευταίο δεκάλεπτο, να μην αναλωθούμε από τώρα, δεν έχουμε ακόμα το κατάλληλο τρόπο για να σας συντονίζουμε και εσάς λίγο με τις ώρες και αυτά. Είμαστε ακόμα στην αρχή και έχουμε και κάποιες άλλες υποχρεώσεις με Εντάξει, τις δουλειές. βήμα-βήμα θα κάνουμε μια Αλλά ωραία παρέα. σταδιακά θα Ναι. ανεβούμε και πιστεύω ότι και εσείς θα το στηρίξετε γιατί πραγματικά ό,τι κάνουμε το κάνουμε Επειδή για μας αγαπάμε την και για ομάδα κανέναν. βασικά και Ναι. θέλουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις μαζί. Καλησπέρα στο Θέμη και στην Ασπρόμαυρη Πέλα. Ρωτάει αν θα πάρουμε φορ. Φίλε, αυτό Φορ, παιδιά, λέγαμε και αυτό σαν πριν που για τον είπαμε, δηλαδή. Μπονατσόλη. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω, η ομάδα. Δεν ξέρω, πιστεύω θα προσπαθήσει να κινηθεί στο τελευταία στιγμή, αλλά μετά μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε με δεύτερο το τζίμα, που εμένα δεν με χαλάει αρκεί να πάρει χρόνο συμμετοχής Ούτε και εμένα αρκεί ο πιστεύω. Ολιβέιρα να είναι Εντάξει, και υγιής. δεύτερο. Παιδιά, να πούμε και κάτι ακόμα, Χρήστο, που λες και εσύ, δεύτερο το τζίμα. Αν σκεφτείς ότι θα έχουμε Ναι. play-off, θα γυρίσει και ο Μπράντον, έτσι. Εντάξει, βέβαια ο Μπράντον Δεν δεν είναι, δεν το έχουμε είναι το ξαναπεί. επίπεδο του Ολιβέιρα, δηλαδή αυτή τη Δεν είναι, στιγμή. αλλά είδες ότι και αυτός έχει κάποια θετικά τα έχει. Ναι. Δεν είναι ο Μπράντον, δεν είναι ο Φόρο, σε καμία περίπτωση δεν είναι ο Ολιβέιρα. Αλλά σε κάποια μάτς πιστεύω ο Λουτσέσκου, όπως και με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κάνει αυτό που λέμε τη ζημιά. Κοίτα, ο Μπράντον είναι Φίλε μου, σίγουρα καλός για το. στο pressing, αλλά στα άλλα πιστεύω τα χάνει. Σε συμμετοχικότητα, τεχνική και γκολ το χάνει πολύ. Ο Κούτσιας Ναι, γυρίζει ψηλό του παιχνίδι. χρόνου, Ψηλό αδερφέ. παιχνίδι, όχι. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ πέρα. Ποιος Κούτσιας. Για πες. Δεν βλέπουμε ότι κάνει και τι. Δηλαδή, αυτά που ακούγονται για το που ακουγόντουσαν τουλάχιστον δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα. Είπαμε εδώ, δεν θα Ναι, λέμε ναι. τώρα καφενειακές συζητήσεις. Αλλά αυτά που ακουγόντουσαν ότι π.χ. έχει κάποια θέματα συμπεριφοράς και ότι σε το δικό του κομμάτι τον είναι πολύ στο. Γι' αυτό και ήταν ένας λόγος που δεν τον κράτησε ο Λουτσέσκου. Βλέπω ότι και στο Βόλο δεν κάνει αυτό τη μεγάλη έκρηξη για την οποία πήγε, ας πούμε. Ναι. Ισχύει αυτό. Βέβαια, Τάσο έκανε ψιλοκαλή αρχή στο Βόλου. Στη Καλή αρχή, συνέχεια έκανε καλή αρχή, έκανε καλή αρχή. κάπου Ναι, το χασε, ας πούμε. έκανε καλή αρχή. Λοιπόν, έχουμε κάποιο, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο Εγώ θέμα με τη σύνδεση. θα ήθελα λίγο. Τι γίνεται, δεν με ακούς. Όχι, όχι με τη σύνδεση, αλλά νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Τώρα θα μας πούνε λογικά και τα παιδιά εδώ που μας Εντάξει, ακούνε παιδιά, άμα πείτε μας και εσείς τα έχουμε κάποιο σχόλια. θέμα. Τι άλλο. Κοίτα, Τάσο, νομίζω ότι είναι ανάγκη να Λοιπόν. αναλύσουμε το κομμάτι της μεταγραφής του Τόμας και Τζιόρα, που δεν είχαμε αναφερθεί Ναι, αυτά στην ήθελα. εκπομπή. Εδώ, σε αυτά τα δύο νούμερα Θα ήθελα σου κάνω να εγώ, θα πω αναφερθούμε. εγώ κάποια πράγματα σε Πες, νούμερα. θα Και μας τα πεις, ναι. μετά ανέλυσε και εσύ ό,τι έχεις δει από τον παίκτη. Λοιπόν, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος στο transfer market έχει 3,5 εκατομμύρια αξία, που είναι πάρα πολύ μεγάλη για έναν ουσιαστικά για ένα back ή για έναν αμυντικό γενικότερα. Είναι 28 ετών, δηλαδή στην καλύτερη παραγωγικά ηλικία να το πάρουμε. Φέτος έχει σε 18 συμμετοχές 2 assist. Είναι διεθνής με την Εθνική Πολωνίας, με την οποία έχει σε 26 μάτς ένα γκολ. Όλες τις σεζόν από τα 18 του, 19 του και μετά είναι γεμάτες με Λεχ Πόσνα και Δυναμό Κιέβου, και το συμβόλαιό του με τη Δυναμό Κιέβου λύγει το συμβόλαιο του 2024. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση για τον ΠΑΟΚ, ειδικά από τη στιγμή που είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και ως center back. Εγώ από ό,τι είδα έχει παίξει πολύ στην καριέρα του ως center back. Είναι ένας παίκτης που εμένα το μοναδικό ερωτηματικό είναι η ετοιμότητα του. Αυτό. Αλλά θεωρώ είναι καλή κίνηση. Σίγουρα είναι καλή κίνηση. Το θέμα είναι λίγο όσον αφορά για μένα αυτό η μορφή δανεισμού.
δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή δανεικοί παίκτες γι' αυτό που τους θέλεις τώρα, δηλαδή εγώ από ό,τι καταλαβαίνω ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει παίκτες για τα play-off, πιστεύω, γι' αυτό το λόγο παίρνεις δανεικό, αλλιώς θα έπαιρνε σε μια μεταγραφή με την οποία θα την νίκεις και για του χρόνου και θα έχεις στο πλάνο της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ φέτος σε αυτό το σημείο που βρίσκεται τώρα δεν στείνει την επόμενη χρονιά, πάει να κλείσει ό,τι μπορεί από τρύπες, να φτιάξει ό,τι βαίνει στο 90, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα από αυτά που περίμενε. Να. Συμφωνούμε. Και δηλαδή, παιδιά, κακά τα ψέματα. Για μένα, αυτοί που ζητάμε φόρα, αλλά δεν νομίζω ότι όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θέλει τόσο πολύ φόρ. Αυτή τη στιγμή καλά κάνουμε και πήραμε ένα παίκτη εκεί πέρα. Καλά, κοίτα, για μένα. Βλέπετε ότι η ακόμα ομάδα... και η Βιερίνια που είχε ένα 15 λεπτό, υπολογίζεται ότι 3 εβδομάδες περίπου, 4 θα είναι εκτός. Κοίτα, Τάσο, θεωρώ ότι, ότι παρότι η ομάδα είναι σε πολύ καλή φόρμα και οι παίκτες είναι σε πολύ καλή κατάσταση, κάτι για το οποίο ευθύνεται ο Λουτσέσκου και παίρνει από όλους το 100% και μπορεί να έχουμε πάρει, ας πούμε, και τον Τάισον και τώρα τον Κετζιόρα, θεωρώ ότι παραμένει το πρόβλημα του καλοκαιριού εντός εικόν του βάθους στο ρόστερ. Απλά θεωρώ ότι δεν φαίνεται στον ίδιο βαθμό. Αλλά ήδη βλέπουμε τώρα ότι για παράδειγμα Κοτάρσκι βλέπεις, ξέρω εγώ, συμπλήρωσε 4 κίτρινες, πρόβλημα. Ναι. Βλέπεις ας πούμε ότι στα μπακ άμα λείψει ο Ίγκασον έχει θέμα. Και εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα και αν λείψει, ακόμα και ο Κουλιαράκης είναι θέμα. Θεωρώ μόνο στο κέντρο είμαστε πολύ καλά, δηλαδή όποιος και να σου λείψει θεωρητικά έχει παίκτες. Μετά άμα σου λείψει ο Κωνσταντέγης επίσης θα έχει θέμα δημιουργικά. Στα εξτρέμ νομίζω επίσης είσαι καλά. Δηλαδή έχει Νάρεϊ, Ζίβκοβιτ και έχει τώρα και τον Τάισον. Και στα φόρ επίση, άμα σου τραυματιστεί ο Ολιβέιρα, πάλι θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε θέμα με το βάθο του ρόστερ. Δεν είμαστε φυσικά στο επίπεδο του Παναθηναϊκού, ας πούμε, αλλά ούτε είμαστε και στο επίπεδο του βάθου που έχει φέτο η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακό, που φυσικά δεν μα φοβίζουν. Αλλά έχουν μεγαλύτερο βάθο. Κάτι σημαντικό για μένα είναι. Όπως αυτό που είπες για τον Κουτάρσκι, ναι. Ότι δεν έχουμε πραγματικά δεν έχουμε έναν άξιο, έναν έτοιμο αντικαταστάτη αυτή τη στιγμή να παίξει, δηλαδή να ούτε καν ανταγωνιστή ουσιαστικά. Δεν έχει έναν ανταγωνιστή, όντως. Ανταγωνιστή είναι ακόμα καλύτερο αυτό που λες. Δεν έχει έναν ανταγωνιστή. Και αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται φέτος. Ναι. Δηλαδή, ποιος ήταν ο τελευταίος δεύτερος τερματοφύλακας που είχε ο πρώτος του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Πασχαλάκης πέρσι. Ναι, ναι. Πάλι ο Ζήφκο. Δηλαδή έχω καιρό ΠΑΟΚ να επενδύσει κάτι ακόμα σε αυτό. Μόνο το 17-18 που ήταν Ροντρίγκο Ρέι Πασχαλάκης. Ναι, μόνο τότε. Που ήταν καλή ιδέα. Okay. Ένα ακόμα θέμα για να κλείσουμε λίγο με το Λιβαδιακό που ήθελα να πω, που το βλέπουμε σε ένα ακόμα παιχνίδι, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σε εσάς παιδιά φέτος και πέρσι, αλλά κυρίως φέτος, γιατί αφήστε την περσινή χρονιά. Είναι ότι έχουμε πρόβλημα στα στημένα, δηλαδή δεν έχουμε καλά πόδια. Δηλαδή βλέπεις ότι άλλο ούτε φάουλ είναι καν απειλητικά, ούτε τα κόρνερ μας, ενώ έχουμε είμαστε καλοί στο ψηλό παιχνίδι, παίρνουμε πάρα πολλά για να βγάλουμε μια-δυο φάσεις. Εντάξει, βέβαια ήρθε το ένα γκολ από στημένο, του Κουλιαράκη, από το κόρνερ. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι. Και αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι, ο Τάισον το έκανε. Όχι, ο Νάρη. Γιατί θυμάμαι ότι ο Τάισον εκτέλεσε σίγουρα corner και φάουλ πήγε να εκτελέσει. Κοίτα, σίγουρα δεν έχουμε τον απευθείας. Ναι, σίγουρα δεν έχουμε τον απευθείας εκτελεστή όπως είχαμε πέρυσι, ας πούμε, τον Κούρτιτς. Πέλκα. Ναι. Ακόμα και πιο παλιά Πέλκα. Κούρτιτς. Σίγουρα αυτό λείπει. Αυτό λείπει. Πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ ήθελα εν τω μεταξύ να αναφερθώ σε ένα στατιστικό που νομίζω ότι έγραψε στο Facebook η ασπρόμαυρη Βίβλος. Που έχει ενδιαφέρον να το πω, ούτε ουσιαστικά ο Κούρτιτς, ο ΠΑΟΚ βασικά μαζί με τον Κούρτιτς φέτος είχε ένα πολύ άσχημο ποσοστό νικών, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος είχε 4 νίκες, 5 ισοπαλίες και 8 ήττες, αν δεν κάνω λάθος αυτό που είχα διαβάσει, και χωρίς τον Κούρτιτς έχει σε 14 μάτς 12 νίκες και 2 ισοπαλίες. Εντάξει,
Σίγουρα δεν ευθυνόταν μόνο ο Κούρτιτς για αυτή την κάθοδο της ομάδας. Απλά παρότι ήταν ένας παίκτης που έδινε πολλά παραγωγικά, θεωρώ ότι το είχαμε πει και την άλλη φορά τάσο με τον Νίκο. Ήταν ένας παίκτης που και δεν έδινε τόσα τρεξίματα στην ομάδα και σε κάποιες περιπτώσεις έδινε λίγο εκνευρισμό στους συμπαίκτες του. Δηλαδή, Σίγουρα το έχει το στοιχείο του ναι, ήταν εκνευρισμού και δηλαδή γενικά λίγο. έτσι πως έγινε με τον Κούρτιτς θεωρώ ότι καλύτερα δεν παίζει παιδιά, να Ναι. μας λείπουν αυτά. Δηλαδή τα μόνα που εγώ, ακόμα και αυτό που έγινε με τον Βιερίνια στο τέλος, με χάλασε λίγο με το Λιβαδιακό. Εντάξει πάλι καλά είναι ο Βιερίνια με τον Λουτσέσκου που δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, αλλά είναι τα μόνα που δεν χρειαζόμαστε τώρα. Ναι. Και γενικά λείπουν από τον πάγκο χρόνια και καλύτερα να μην επιστρέψουν αυτή η εσωστρέφεια. Καλά, ναι. Δεν την έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, νομίζω Τάσο περάσαμε στο πρώτο 20 λεπτό. Ναι. Είμαστε σε φάση λίγο να πάμε στο δεύτερο 20 λεπτό της εκπομπής, μιας και είπαμε ότι θα την κάνουμε παιδιά σήμερα γύρω στο 40 λεπτό, ανάλογα και όλες και τα τηλέφωνά σας κλπ. Πάμε να δούμε λίγο το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που έρχεται. Είναι ένα πολύ κρίσιμο μάτς για τη συνέχεια. Άμα κερδίσουμε πατάμε γερά για το πρωτάθλημα. Δείχνουμε, ουσιαστικά βγάζουμε κατά κάποιο τρόπο σχεδόν εκτός διεκδίκησης τον Γαβρό που τον αφήνουμε πολύ πίσω βαθμολογικά. Θεωρώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Κυρίως ψυχολογίας, δεν θα έλεγα ότι κρίνει κάτι σε θέμα πρωτάθλημα προφανώς από τώρα, αλλά θεωρώ είναι θέμα ψυχολογίας. Δεν ξέρω, Τάσο. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο, δηλαδή, ακόμα και μέχρι το Λεβαδιακό, μέχρι χθες, σιγά σιγά πριν τον Παναθηναϊκό λέγαμε δεν πάμε για πρωτάθλημα. Μετά αρχίζαμε και λέγαμε σιγά σιγά γιατί να μην πάμε. Από χθες το μεγαλύτερο ποσοστό λέει μπορούμε να το χτυπήσουμε. Αν κερδίσει τον Ολυμπιακό, παρόλο που έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα, έτσι, έχουν πόσους βαθμούς να παιχτούν στα play-off, αλλάζει πάρα πολύ την ψυχολογία. Ο ΠΑΟΚ με νίκη θα έχει 6, θα έχει στα τελευταία 6 παιχνίδια 5 νίκες και μια ισοπαλία, από τα οποία παιχνίδια θα έχει κερδίσει ντέρμπι με Άρη, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και παιδιά, επιβάλλεται για μένα να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν θα έλεγα το ίδιο αν παίζαμε με την ΑΕΚ, γιατί θεωρώ ότι ίσως μπορεί να στραβώσει εκείνο το παιχνίδι, αλλά τον Ολυμπιακό αυτόν μπορείς να τον τιμωρήσεις. Δεν μειώνω τόσο πολύ παικτικά τον Ολυμπιακό, τακτικά σαν ομάδα, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα πίσω αμυντικά. Εκεί που ο ΠΑΟΚ είναι όλη η δύναμή του, δηλαδή στην επιθετική του λειτουργία, εκεί θα είναι άδικο να δικήσει ο ΠΑΟΚ τον εαυτό του και να μην μπορέσει να κάνει κάτι με τον Ολυμπιακό. Συμφωνώ σε μεγάλο μέρος. Βασικά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο Black Dragon, ότι Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό τους έχουν, η ΑΕΚ είναι το θέμα. Εγώ είχα γράψει από τον Οκτώβριο σε ένα άρθρο μου ότι όταν όλοι έβγαζαν πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό, ακόμα και site του ΠΑΟΚ, είχα πει ότι η ΑΕΚ φέτος είναι το φαβορί. Λόγω ρόστερ, λόγω γηπέδου και έχει και ένα καλό προπονητή. Θεωρώ ότι θα παιχτούν πάρα πολλά και στο μάτς της Κυριακής άμα κερδίσουμε, αλλά και στο μάτς που έχουμε με την ΑΕΚ το εντός. Και μετά. Πολύ σημαντικό ότι το έχουμε μέσα, Ναι, έτσι. ναι, ναι. Δεν κατεβαίνουμε Αθήνα μέχρι play-off. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ Τάσο πρέπει να σε σχέση με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός εγώ σκέφτηκα να κάνουμε λίγο μια μικρή ανάλυση λίγο του ρόστερ όπως είπες συμφωνώ και εγώ απόλυτα αμυντικά ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ, έχει τρομερά θέματα και είναι ένα σημείο που πρέπει να χτυπήσουμε. Θεωρώ ότι δεν θα παίξει ο Πασχαλάκης βασικός, περιμένω Δεν Τζολάκη. ξέρω, δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να Μπορεί να παίξει, είναι και καλό για γιατί μας για δεν να νομίζω παίξει. ότι. Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι αν παίξει θα κάνει αυτό το τόσο μεγάλο παιχνίδι. Δεν, εγώ θα ήθελα να παίξει. Τώρα δεν ξέρω αν οι λόγοι που θέλουν τόσο παίκτη. Θα ήθελα να παίξει. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα τον βοηθήσει ψυχολογικά αυτό το πράγμα, παρόλο που το υποστηρίζουν αυτοί οι Ολυμπιακοί. Εκτός τώρα αν αρχίζουν και κάνουν τίποτα άλλα περίεργα. Ναι. Σε θέμα αν προκαλέσει Καλά, στην εντάξει, ομάδα, τι άποψη αυτά ξέρω. κλασικά Δεν είναι. ξέρω τώρα αν γίνουν αυτά, παιδιά, τι να σας πω. Κοίτα. Αλλά ο Πασχαλάκης, πάντως, αν παίξει, αν δεν κάνει αυτό που κάνει στον ΠΑΟΚ σε κάποια παιχνίδια που μπορεί να πιάσει τρελή απόδοση και να παίξει το 9-10, θα κάνει σίγουρα ένα-δυο λαθάκια τα οποία μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε, έτσι. Το ξέρουμε Κοίτα, όλοι. Το ξέρει και ο είναι πολύ Λουτσέσκου. σημαντικό, το ξέρει ο Λουτσέσκου, το ξέρουν οι παίκτες μας. Και ο Λουτσέσκου, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί, είναι μανούλα στα ντέρμπι. Το αποδεικνύει Αυτό. πολύ συχνά.
Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει λίγο, ας πούμε, προσωπικά σαν παίκτες που πρέπει να προσέξουμε, θεωρώ είναι κατά κάποιο τρόπο μια συγκεκριμένη τριάδα μεσοεπιθετική. Αυτό που Πώς το θες. λένε, αυτός ο Κινέζος, ο Χουάνγκ. Ο Χουάν. Ναι, σίγουρα ο Χάμες Ροντρίγκες. Και ο Μπιέλ. Θεωρώ ότι αυτοί οι τρεις παίκτες είναι που πρέπει να προσέξεις από τον Ολυμπιακό. Εγώ επειδή παρακολούθησα και λίγο το μάτς, λίγο τα highlights βασικά πιο πολύ, αλλά και ένα μέρος του μάτς με τον Όφι, με τον Ολυμπιακό, παρατήρησα ότι όλες οι επιθέσεις ξεκινούσαν από τον Χουάν και κατέληγαν, ας πούμε, στο Χάμες, από τον οποίο περίμεναν τελική παλιά. Δηλαδή αυτοί οι δύο παίκτες ήταν οι μαέστροι του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι άμα τους κλείσεις, δηλαδή σε ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να πάρεις το κέντρο και να έχεις την κατοχή. Θεωρώ ο Χάμες και λόγω ότι είναι εντός εικόνα μια ντίβα παικτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θεωρώ ότι πρέπει να φάει 2-3 κλωτσιές στην αρχή και θα στρώσει. Εγώ σχετικά με την εντεκάδα του Ολυμπιακού, για να πάμε λίγο, να μιλήσουμε κυρίως ποδοσφαιρικά, να αφήσουμε λίγο τα άλλα για το τέλος. Συμφωνώ, μην λέμε συνέχεια ότι συμφωνούμε απόλυτα, αλλά πραγματικά παιδιά, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει και το ξέρουν και οι ίδιοι, και οι ίδιοι Ολυμπιακοί, είναι μέσω επιθετικά. Δηλαδή, Ροντρίγκες, Μπιέλ, ακόμα και ο Γκάρι Ροντρίγκες σαν εξτρέμ Εντάξει, και τσαπατσούλης μπροστά ο πολύ. Μπακ μπορεί να κάνει κάτι, εγώ πιστεύω, εκεί πέρα με το Σουάρες μπορεί να κάνει κάτι. Δεν θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην έχει το τελείωμα, αλλά σίγουρα θα σε απειλήσει. Αλλά αυτό που ήθελα να πω για τον Ολυμπιακό, που τον παρατηρώ και φέτος έχω δει σχεδόν όλα του τα παιχνίδια, είναι ότι πάμε λίγο για παράδειγμα στο μπάντς με τον Όφι, την τετράδα του πίσω. Παπασταθόπουλος Ρέτσος. Παιδιά, Παπασταθόπουλος Ρέτσος. Καλά, ναι, είναι αστείο. Ρέτσος, Αστείο διάβολο. Ρέτσο, Παπασταθόπουλος Ρέτσος. Τόσο Παπασταθόπουλος, ο οποίος είναι ντεφορμέ σίγουρα, δηλαδή μέσα στη χρονιά, είναι ντεφορμέ όλη τη χρονιά. Αυτό είναι δεδομένο. Ίσως να κάνει ένα-δύο παιχνίδια καλά. Αλλά είναι ντεφορμέ και δεν υπάρχει Ρέτσο στόπερ. Λογικά δεν θα παίξει κιόλας με τον Πάκο, δεν πιστεύω ότι θα παίξει. Αλλά Κοντό είναι, νομίζω θα από παίξει εκεί και λογικά. πέρα, ναι, Ρέαπτσουκ αριστερά. Και αυτός δεν έχει, δηλαδή έχει μια άμυνα η οποία είναι τρύπια από Καλά, παντού. ναι. Μπροστά στηρίζονται πάρα πολύ στον Χάμς, γιατί ακόμα και στο μάτς με τον Άρη, που όσοι το είδατε, δεν ξέρω εδώ παιδιά, αν είδατε λίγο το μάτς του Κυπέλλου, Άρης Ολυμπιακός, δεν ξέρω, πείτε μου λίγο τη γνώμη σας, είδε έναν Ολυμπιακό, ίσως το χειρότερο Ολυμπιακό που έχω δει εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια. Βλέπω τον Μίτσελ να σηκώνει αλλαγή το Χάμες στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος ήταν τραυματίας. Φίλε μου, που λες για το Ρέαπτσουκ, δεν έχει φύγει ακόμα. Εγώ λέω με τα τώρα δεδομένα. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι σήμερα. Μέχρι στιγμής, ας πούμε, τον Όφι έπαιξε ο Ρέαπτσουκ. Ναι, οπότε θα πρέπει λίγο εκεί. Τον Αγκούστο δεν το φοβάμαι στο κέντρο καθόλου. Γενικά είναι ένα μάτς στο οποίο έχουμε το πλεονέκτημα. Θεωρείς πρέπει να δούμε Αυγούστο με Ντάντας που είναι ανεβασμένος και κερδίζει τρεξίματα ή Αυγούστο με Ζωάμπα, ας πούμε, με εμπειρία. Παιδιά, θεωρώ, πραγματικά το πιστεύω, ότι ο Σβάμπ είναι πολύ καλύτερα να μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο έχει την ηρεμία, ανάλογα και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού και την εμπειρία, και είναι καλύτερα Και εγώ να θεωρώ ξεκινήσεις Ντάντας το και Αυγούστο. τρέξιμο στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο το βλέπεις. Και πρέπει να προσέξουμε κλασικά τον Ελαραμπή, δηλαδή αυτός ο παίκτης, Αλλά δεν ξέρω αν θα ακόμα και παίξει σε τέτοια βασικός ηλικία, ή αν θα παίξει ο Μπακαμπού, λογικά θα είναι. δεν θα παίξει βασικός, αλλά έχει πόσα παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός μπαίνει ο Ελαραμπή και θα σου κάνει το ένα γκολ για πλάκα. Δεν θα σου κάνει σίγουρα τρεις φάσεις, θα σου κάνει ένα γκολ. Είναι Οπότε λίγο προσοχή. ποιοτικό. Κοίτα, εγώ θεωρώ, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί. Εμείς, σαν σελίδα, είμαστε μια σελίδα που μας ενδιαφέρει καθαρά το οπαδικό κομμάτι. Δεν είμαστε ρεπορτάζ και τέτοια. Έχουμε δηλαδή αρκετές συνομιλίες με ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ναι, εδώ έχει ένα αποκλειστικό εδώ πέρα το Fact Direct. Εγώ αυτό που εισπράττω είναι ότι οι παίκτες το θέλουν πάρα πολύ. Δηλαδή,
ξέρουν και οι ίδιοι τη σημαντικότητα του μάτς και πραγματικά θεωρώ ότι θα σας πω αυτό που είπα και σε αυτούς, είναι ότι στο μάτς μέσα στον Παναθηναϊκό δείξαμε ότι στην καλή μας μέρα δεν έχουμε φοβηθούμε κανέναν. Δηλαδή θεωρώ ακόμα και η ΑΕΚ που okay, είναι πολύ καλή φέτος, δεν μπορούσε να κερδίσει μέσα στον Παναθηναϊκό 0-3 και άμα ήταν, ας πούμε, πώς να το πω, άμα δεν ήμασταν και άτυχοι θα κερδίζαμε 0-6. Νομίζω δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος εκτός από τον ΠΑΟΚ αυτό. Ναι. Μέσα στο Παναθηναϊκό νομίζω δείξαμε ότι άμα βρεθούμε στην καλή μας μέρα μπορούμε να ξεφτυλίσουμε οποιονδήποτε. Και το πιο βασικό για το παιχνίδι, πιστεύω, Χρήστο, που Ναι. πρέπει να πούμε, είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με το λαό του δίπλα. Ναι. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Πιστεύω ότι θα γίνει το sold out φέτος. Ναι, Το σίγουρα. πιστεύω. Είμαι σχεδόν. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει το sold out φέτος. Καιρός ήτανε. Και η ομάδα με το λαό δίπλα, στο momentum που είναι, με την ατμόσφαιρα που θα έχει το γήπεδο, με το γενικότερο κλίμα που υπάρχει, πιστεύω ότι άμα κάνουμε μια φορά, είμαστε και λίγο τυχεροί, κάνουμε ένα γρήγορο γκολ, το οποίο αυτό θα ψάξει, πιστεύω, Λουτσέσκου, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα στην Τούμπα. Πάρα πολύ ωραία Κοίτα, πράγματα. για όλους αυτούς τους λόγους που είπες, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει η νίκη. Να πούμε κιόλας ότι, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, θα έρθει ο Λέο Μάτος να Ο βραβευτεί Λέο για το Μάτος, παιχνίδι. ναι. Εντάξει, βέβαια, αυτές οι βραβεύσεις συνήθως είναι οι γουρσούζικες. Ελπίζουμε σε αυτή την περίπτωση Ναι, να μην ισχύει ότι αυτό θα φανεί λέει. γουρσούζικη. Να σπάρει κανένα ποδοσφαιρικό παπούτσι Ναι, μαζί του, αυτό γιατί θα θέλουμε έλεγα κι να. εγώ. Το βγάζει, Ένα βάκ. πιστεύω, από το Σάστρε θα είναι πολύ καλύτερος. Ένα Δηλαδή, ας του βγάλουν ένα δελτίο για 6 μήνες, το έχει. Είναι σίγουρα το έχει. Τάσο, εγώ λέω πάμε λίγο να δούμε πάνω κάτω λίγο ενδεκάδα, μια πρόβλεψη σχετική. Ωραία, ναι. Να κάνουμε μια πρόνοση για δεκάδα, λέω, και για το, να πούμε μια πρόνοση για Εντάξει, δεκάδα και για το παιχνίδι. Κοτάσκι σίγουρα, Λοιπόν, Κουλιεράκη Σίγκασον. Κοτάρσκι, Κουλιεράκη, Σίγκασον, Σάστρε, Ράφα, δεν θα δούμε κάποια Ναι, αλλαγή. ναι. Τώρα, επειδή μου λες πρόβλεψη, Ναι. πιστεύω ότι θα παίξουμε με Αγκούστο, Ντάντας, Κωνσταντέλια, Νάρεϊ, Πιστεύεις Τζίφκοβιτς και θα Ολυμπού. δούμε Ντάντας δηλαδή. Εγώ αυτό Οκ, okay, πιστεύω, ναι. μακάρι και εγώ το πιστεύω. Γενικά Πάλι πάψε. αποκλείς τελείως να δούμε βασικό Τάισον που είδαμε με Λεβαδιακό. Αν και εγώ πιστεύω ότι έγινε περισσότερο για να ξεκουράσει τον Ζήφκοβιτς. Παιδιά, καλησπέρα από Κορδελιό. Καλησπέρα Εδώ στο στον φίλο μου τον Ασπρόμορο Γιάννη. Κορδελιό και στο Γιάννη. Όσοι θέλετε, είπαμε, μπορείτε να καλείτε και τηλέφωνο στο τηλέφωνο εδώ που γράφετε. Είναι 6955 δωρεάν. 68 Να το 18 πούμε. 56. Παιδιά, σε όλα τα ντέρμπι, πάντα ο Λουτσέσκου, και σε αυτό πέφτω μέσα, πάντα κάνει μια αλλαγή, έτσι, μια έκπληξη. Ναι. Το έλεγα και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, τι να σου Κοίτα, πω. εγώ Δεν το αποκλείω, αλλά εγώ θεωρώ ότι η μόνη δεν θέση που πιστεύω παίζει πρόβλεψη. είναι Σβάπ Ντάντας. Δεν θεωρώ ότι. Ναι, και Δεν εγώ θεω... αυτό, Πολύ και εγώ δύσκολα αυτό θα δεν δούμε θεωρώ Τάισον, κάτι άλλο. θεωρώ. Και. Παιδιά, εγώ θέλω λίγο και να φορμαριστεί λίγο και ο Νάρη. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εσάς. Εμένα τελευταία δεν έχει πέσει λίγο στα μάτια μου. Αδικεί λίγο τον εαυτό Ναι. του. Δηλαδή, εκτός περιοχή, μέσα στην περιοχή είναι πάρα πολύ καλός. Θα δεις και θα σκοράρει και θα πάρει την πάσα και θα πάρει το corner εκτός περιοχής, δηλαδή μέχρι να προχωρήσει να μπει στην περιοχή. Δεν κάνει το ένας με έναν άλλο. Δεν σπάει την μπάλα, κάνει κάποια κοντρόλ λίγο στα πατσούλικα. Έχουμε ένα θεματάκι εκεί πέρα. Κοίτα, Πρέπει λίγο να το δει. θεωρώ ότι στην αρχή της σεζόν ήταν ένας πολύ πλήρης εξτρέμ, δηλαδή μπουκαδόρος, εκτελεστής, δημιουργός. Όπως είπα και στην κριτική των παικτών, πλέον δεν ξέρω, βλέπουμε έναν Άρη μόνο δημιουργό, δηλαδή απλά θα κάνει καμιά καλή σέντρα, κάνει ένα καλό στημένο, από εκεί και πέρα λίγα πράγματα. Ναι. Συμφωνούμε με τον Γιάννη σε αυτό που λέει ότι με τον τραυματισμό σαν να Νάρε έχει δείχνει ότι μετά τον τραυματισμό. αποπροσανατολιστεί. Ισχύει, ισχύει. Το έχουμε ξεχάσει λίγο. Αυτό που ο Γιάννης πολύ σημαντικό. Γιατί είχε και έναν τραυματισμό, έτσι. Δεν έγιναν όλα αυτά ξαφνικά. Όσον αφορά την 11η, αυτή που πιστεύω θα είναι. Ναι. Αυτό που θα είναι πολύ δύσκολο να προβλέψω σε αυτό το match, παιδιά, είναι το σκορ. Δεν ξέρω. Το σκορ σε αυτό το match
μην πούμε γραφική και πούμε ότι είτε θα μείνει χαμηλά, είτε θα, άμα κάνουμε το ένα γρήγορο γκολ μπορεί να ξεφύγει, γιατί τότε θα είμαστε γραφικοί. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι θα κερδίσουμε με διαφορά 2 γκολ. Ναι, ναι. Και δεν το λέω πολύ... Το λέω πραγματικά γιατί το πιστεύω. Εκτός αν δούμε τίποτα περίεργο με διαιτησίες και αυτά, τώρα που δεν έχει πολύ νόημα να καθίσουμε να ασχοληθούμε, παιδιά. Είδατε και το πέναλτι, δεν σταθήκαμε καθένα, δεν σχολιάσαμε καν το πέναλτι που δέχτηκε ο Πάου. Καλά, ναι. Έτσι. Δηλαδή... Εντάξει. Γενικά, ένα από την αρχή έδειξε ότι δεν είναι πολύ καλά τεχνικά. Ναι, φίλε μου Γιάννη, συμφωνούμε σε αυτό που λες. Για τον Άρη. Από εκεί και πέρα... Τάσο, δες λίγο το μικρόφωνο, κάνει κάποια μικρά παράστα το μικρόφωνο σου. Λοιπόν, εγώ από εκεί και πέρα πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν σε καλή μέρα η Διάδα Κωνσταντέγιας Ολιβέιρα. Έχουν δείξει ότι όταν είναι στην καλή τους μέρα αυτή ακολουθεί όλη η ομάδα. Και ο Ακούστο θα πω εγώ. Ναι, από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα δούμε... Ποια πιστεύεις θα είναι το σκορ? Ναι. Θέλω και μια πρόληψη σκορ. Να πούμε ότι με τον Παναθηναϊκό στο 1-1 κάναμε την απόλυτη πρόληψη. Δώσαμε χ, δώσαμε 1-1, είπε και ο Νίκος τον Ολιβέιρα. Όσοι μας ακούσατε, πήγατε ταμείο. Κοίτα, προφανώς θα ήθελα ένα καθαρό σκορ. Να πούμε, ναι. Συγγνώμη λίγο Χρήστο, να πούμε λίγο τι γίνεται σε περίπτωση νίκης, έτσι. Η ΑΕΚ, θύμισε μου λίγο. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ γενικά έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα, Τάσο, και μετά εμείς έχουμε το πιο εύκολο πρόγραμμα. Ναι. Πάντως, πάντως τώρα σε περίπτωση νίκης εμείς, έτσι, πάμε στους 45 βαθμούς, αφήνουμε τον Ολυμπιακό στους, ναι, 42 και... Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, λοιπόν, και οι ίδιοι αρχίζουν. Λοιπόν, Τάσο, να σου πω σε όλους που σε διακόπτω, η ΑΕΚ παίζει μέσα, ναι, στον, ναι, Ατρόμητο. Οπότε είναι, θεωρώ, ένα δύσκολο παιχνίδι και για την ΑΕΚ, ναι. Βλέπεις, είναι δύσκολο παιχνίδι. Και ποιο είναι, παιδιά, το πιο δύσκολο παιχνίδι, πιστεύω, που θα έχουν όλες, ας πούμε, η ΑΕΚ και κάθε, όλοι οι ανταγωνιστές μας. Εντάξει, εμείς παίξαμε και ο Ολυμπιακός έπαιξε. Πιστεύω, όχι. Καλά, όχι. Έτσι. Εντάξει. Όφη είναι μια ομάδα η οποία έχει κόψει, όχι, έχει κόψει βαθμούς. Θα έκοβε και από τον Ολυμπιακό, πραγματικά, και δεν θα είναι. Και ο Ατρόμητος, έτσι, ο Ατρόμητος έχει 25 βαθμούς. Ναι, να πω ότι μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έχουμε το Αστέρας ΠΑΟΚ που είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, και μετά έχουμε το ντέρμπι που είπαμε, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εκείνη το δύσκολο μάτς. Τώρα αρχίζουν τα ωραία, παιδιά, τώρα αρχίζουν τα ωραία. Όρεξη να έχουμε, να βλέπουμε το μάτι. Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται πάντα στα πιο κρίσιμα timing, ας πούμε, παίζουμε μέσα στον Αστέρα. Άμα θυμάσαι, Τάσο, και τη χρονιά του Double είχαμε παίξει τότε μέσα στον Αστέρα. Ναι, αυτό. Που είχε κάνει τρομερό μάτσο ο Πασχαλάκης μέχρι το 60, νομίζω. Βάζει το απευθείας φάουλο Βιερίνια. Και από τότε, ουσιαστικά από εκείνο το μάτσο και μετά, ήταν που είχαμε κάνει ένα τρομερό σερί, ας πούμε. Δηλαδή, τρομερό σερί και με καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θεωρώ ότι από εκείνο το μάτσο και μετά δείξαμε ότι ό,τι και να γίνει φέτος θα το πάρουμε, ας πούμε. Εντάξει, το είχε πάρει και ο Βιερίνα πάνω του κατά πολύ. Εντάξει. Τι να πω, παιδιά, βλέπετε πάντως ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, θα είναι μια καυτή τώρα, ένα διάστημα καυτό. Καλά, και μόνο τα να πεις ότι είμαστε κοντά βαθμολογικά και έρχονται play-off και είσαι και μέσω στόχος. Την επόμενη εβδομάδα, εντάξει, ναι, έχουμε και κύπελο. Έχουμε κύπελο την επόμενη εβδομάδα, 9 Δευτέρου παίζουμε. Με τη Λαμία. Σοβαρότητα θέλει. Σοβαρότητα. Να το σχεδόν ταφούλης. Γιατί... Α, δεν το δω το μήνυμά σου, ρε Αχιλέα. Εδώ ο φίλος μου, Τάσο, τα λέμε χρόνια για Πασχαλάκη. Έχει μια ιδιαίτερη αγάπη προς τον ναι, φίλο μας. Από εκεί και πέρα, Τάσο, θεωρώ, δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ της άποψης ότι εκτός από που σου είπα, θεωρώ πολύ κομβική την τριάδα για να πάει καλά το μάτσα Αουγκούστο, Κωνσταντέγια και Ολιβέιρα. Περιμένουν να κάνει καλό μάτς και ενδεχομένως ακόμα και να σκοράρει ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Είναι ένας παίκτης στο ντέρμπι, το έχει αποδείξει.
Παιδιά, εγώ άλλο δεν το πιστεύω αυτό. Παθιάσετε. Δίνω περισσότερο τον Κωνσταντέλια Καλά, να και εγώ κάνει τον ένα πιστεύω γκολ, αλλά τον ο Κωνσταντή. Σίφκοβιτς μου έχει δείξει ότι γκολ δεν ξέρω, δεν Γιατί το πιστεύω είναι μέσα και του ο παουτσάκι Σίφκοβιτς, για να είμαι ο ειλικρινής. Κωνσταντής. Εν τω μεταξύ, μιας που φτάνουμε και στο σιγά σιγά προς το, τα τελευταία, έτσι, το τελευταίο της εκπομπής και να κάνουμε λίγο το κλίμα πιο χαλαρό, δεν ξέρω αν είδες καθόλου τα δημοσιεύματα τώρα Ναι. του Άρη ότι ο Κονσεϊσάο έκανε χαλάστρα σε μια μεταγραφή το καλοκαίρι και άλλη μια τώρα που ετοιμαζόταν να κάνει. Δηλαδή ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, σε τι κόσμο ζούμε, τι περίμενα δηλαδή ο Κονσεϊσάο. Ναι. Ο κάθε Κονσεϊσάο, έτσι, ο οποίος είχε πάει στο Χαριλάου, έγινε αυτό που έγινε, το φτύναν, τον κάναν, να βοηθήσει, δηλαδή τι θέλαν, να συντελέσει και να είναι και ο διαπραγματευτής στη Κοίτα, μεταγραφή που Τάσο, θέλει θα να κλείσει ο συμφωνήσω Άρης. σε μεγάλο βαθμό αυτό που, σε αυτό που λες, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Και Τα σαν έχουμε ακούσει προπονητή αυτά, να ρε το φίλε. δεις, δηλαδή, γιατί να πάει ο παίκτη στον Άρη, δηλαδή, θα πάει σε ένα κλαμπ το οποίο είναι ούτε καν, ας πούμε, το πέμπτο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένα κλαμπ, ας πούμε, που έχει παίζει πόσες φορές β' εθνική, μια μικρομεσαία ομάδα στην Ελλάδα. Που δεν πληρώνονται οι παίκτες, που είναι υποκατάστημα του Γαύρου. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν και σε. Εδώ ο Θωμάς Μάρκου έχει μια πορεία, αλλά δεν τη λέει. Α, πώς γίνεται κάθε μεταγραφική περίοδο. Ναι. Καλησπέρα Θωμά και στην Ασπρόμαυρη Φίλε Ολλανδία, να Μάρκου, πούμε στην Ασπρόμαυρη Ουτρέχτη. Αυτό που γράφεις, δεν ξέρω πόσα χρόνια γίνεται στον ΠΑΟΚ. Γίνεται κάθε χρόνο. Και εγώ και με τον Χρήστο εδώ πέρα και με άλλους φίλους μου που τα συζητάμε, δεν γίνεται αυτοί οι ίδιοι που γράφεις κάθε καλοκαίρι, κάθε όποτε μεταγραφική του περίοδο, βολεύει, δηλαδή. για δικά του συμφέροντα, να παρουσιάζουν την ομάδα ή έτοιμη ή φοβερά έτοιμη ή ότι, ας πούμε, μας φέρουν τον κορυφαίο δεκάρι για τα δεδομένα που θέλουμε. Δηλαδή παρουσιάζουν την κάθε μεταγραφή ως ιδανική ή ότι είμαστε πάντα κοντά, εν τέλει πάντα κλείνει άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ας πω λίγο τι πιστεύω Ναι. εγώ, σαν άποψή μου, δεν ξέρω κάτι από μέσα, αλλά τι πιστεύω. Ότι ακούν μια πληροφορία αυτή, λένε, ας πούμε, ότι τους λέει ένας μάγκες, ακούγεται σήμερα για τον, προσπαθούμε να δούμε κάποια πράγματα για αυτόν τον Τον Μπονατσόλη, Φεντερίκο. λες. Τον Μπονατσόλη, πώς το Το λένε. γράφουν αυτοί, εντάξει, Ναι. δεν έχει, ναι, τον Μπονατσόλη, Φεντερίκο Μπονατσόλη, πώς λέγεται. Σήμερα τη μέρα είναι Τρίτη, το μάτς τελείωσε, πρέπει κάτι να πούνε, έτσι. Πετάς αυτό, αναδημοσιεύεται, ασχοληθήκαμε και σήμερα με αυτό. Από αύριο θα ξεχαστεί. Αυτό είναι λάθος. Καλά, ναι, εντάξει, για μένα Όπως δεν είναι και γενικά. θέμα τόσο δημοσιογράφων. Αλλά κάτι πρέπει να Θεωρώ δεν πούνε, είναι ρε θέμα φίλε Μάρκο. δημοσιογράφων Ναι, του αυτό. ΠΑΟΚ, είναι και θέμα γενικότερα δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, που είναι, θεωρώ, από τις χειρότερες δημοσιογραφίες στον κόσμο. Δηλαδή, είναι μια δημοσιογραφία καθαρά κατευθυνόμενη, η οποία δεν βασίζεται ποτέ στην έρευνα, βασίζεται στο ό,τι βρέξει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν θεωρώ ότι έχει κανένα δημοσιογράφο ο οποίος πραγματικά έχει σοβαρές πηγές και έρευνα. Απλά ο καθένας λέει ό,τι του έρθει. Και θέμα ήθους είναι, θα Αυτό. συμφωνήσω με το Θωμά. Τέλεια. Λοιπόν, να Και πάμε επίσης, στάσω. κακά τα ψέματα και πάρα πολύ σημαντικό είναι από πού Καλά, πληροφορούμαστε, ρε ναι. παιδιά. Δηλαδή, άλλο. Τώρα αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Πάμε εδώ να μιλήσουμε για ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πώς γίνεται να είναι ανεξάρτητη όταν, δηλαδή, πας στον καζέτα για παράδειγμα, χωρίς να Ναι. διαφημίσουμε, ή στο κάθε καζέτα, για να μην λέω στην κάθε σελίδα, πάτα στο εικονίδιο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πας να πληροφορηθείς για τον ΠΑΟΚ. Πας να πληροφορηθείς από έναν δημοσιογράφο. Δηλαδή, δημοσιογράφος δεν θα Ναι, γράψει για ναι, τον Ολυμπιακό, δεν θα γράψει για τον Κοίτα, Παναθηναϊκό. Ή γιατί δεν έχει το Τάσο, το ρεπορτάζ. έχουμε ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή και Θωμά πες να το έχουμε πει και μαζί σε εκπομπή. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των δημοσιογράφων και του ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα των Ελλήνων δημοσιογράφων είναι ότι ένα συντριπτικό ποσοστό, ενδεχομένως εγώ θα τολμήσω να πω το 90%, δεν έχει ιδέα από μπάλα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γιατί φαίνεται, ας πούμε, όλος σχολιάζει παιχνίδι, ρε φίλε, και φαίνεται ότι βλέπει τη μπάλα τετράγωνη. Ρε φίλε, εντάξει, μην το ξεφθυλίζετε. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε σε κάποια σχόλια που δεν έχουμε απαντήσει. Ο Αχιλέας, Ναι, συμφωνούμε με λοιπόν, τον Αχιλέα, λέει το πρόγραμμα φέτος ναι. είναι το ίδιο με τη χρονιά του Κλεμμένου. Γαύρος μέσα, Τρίπολη και μετά ΑΕΚ μέσα. Ένα μικρό Ναι. σχόλιο, ένα μικρό σχόλιο.
Όπως το λέει τώρα ο φίλος μας ο Αχιλλέας, ακριβώς τα ίδια που λέει και ο Λουτσέσκου, για μένα καλά κάνει και τα λέει και αφήστε τους άλλους να το λένε γραφικό και τα λοιπά. Όλο αυτό βοηθάει και την ομάδα, ακόμα και τους αντιπάλους, δηλαδή δεν κουράζει. Παιδιά, δεν κουράζει. Να ξέρετε ότι οι άλλοι θα προτιμούσαν να έχουμε προπονητή τον κάθε Άγγελο, τον κάθε... Καλά, ο Άγγελος, εγώ τον γουστάρω κιόλας. Και κάποιοι μπορεί να μην το θέλανε, αλλά τον κάθε άλλον παρά τον Λουτσέσκου. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Οπότε, συμφωνώ. Κοίτα, η ομάδα, για κάποιο περίεργο λόγο, τηρεί μια περίεργη σιγή επικοινωνιακά. Οπότε θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι η ασπίδα του ΠΑΟΚ επικοινωνιακά. Ναι. Δηλαδή για μένα. Λόγω και την έλλειψη της παρουσίας του Προέδρου. Ναι, εμένα μου κάνει αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακά τηρεί μια μεγάλη σιγή ηχθείως. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Δούκας, ας πούμε, που είναι στην θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ενεργός, προσωπική μου άποψη. Χωρίς να το γκράζω, οπότε μιλάει, λέει κάτι σωστό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνει πιο συχνά την εμφάνισή του. Εντάξει. Λοιπόν. Ξέρω. Ούτε τα προηγούμενα χρόνια θεωρώ ότι είχαν και κάποια πιο. Καλά, κάποια ναι. Θέση όλη αυτή στον ΠΑΟΚ. Πάντα ήταν, πάντα ήταν αυτός ο προπονητής, η αρχηγή του. Σίγουρα. Ο λοιπόν, κόσμος, φίλε ο πρόεδρος. Ιωάννη, συμφωνούμε για αυτό που λες για Πασχαλάκη. Βέβαια το αναλύσαμε για την αντίδραση του κόσμου. Προσωπικά ενδεχομένως θεωρούμε ότι αδιάφορο το να παίξει, ίσως και καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν αποδοκιμασίες. Ήταν παρόλα αυτά ένας παίκτης που προσέφερε στην ομάδα. Εγώ δεν έχω κακές αναμνήσεις από τον Πασχαλάκη. Ναι, μπορεί να είχε πει ότι δεν θα πάει σε άλλη ομάδα εκτός από τον ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων είναι και επαγγελματίας, δεν είχε πρόταση και από τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ, πολύ καλύτερο τερματοφύλακα τον Πασχαλάκη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με τον Πασχαλάκη. Η ομάδα πρέπει να μπει δυνατά, να το πάρει το ματς και να μην ασχοληθούμε με κανένα Πασχαλάκη. Να μην ασχοληθούμε, ας του κάνουν. Οι αποδοκιμασίες σίγουρα θα τον, μπορεί να το ρίξουν ψυχολογικά, αλλά μπορεί να τον ανεβάσουν και όλες. Μπορεί ξέρεις, να του δώσουν πείσμα, ας πούμε. Ναι, δε. Εντάξει, αυτή η συζήτηση είναι για λίγο πριν το ναι. Παιχνίδι από εκεί και πέρα. Δεν ασχοληθούμε τώρα με τον Πασχαλάκη, παιδιά. Εντάξει, ναι. Και πολύ ασχοληθήκαμε να πούμε. Τώρα για το φίλο του Θωμά που λέει για την εντεκάδα και για γνώμη για Στάση Σαββίδη. Για εντεκάδα τα πάμε και πριν. Πες, κάνε ένα refresh, τάσο την εντεκάδα. Και λίγο. Για Στάση Σαββίδη φαντάζομαι, ναι, φαντάζομαι, θα ξεκινήσω ναι. Από τη Στάση Σαββίδη που ρωτάς. Φαντάζομαι εννοείς τη στάση γενικά για τη φετινή χρονιά ή για τα τελευταία, ας πούμε, για τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει, παιδιά, με αυτά που γίνονται, τώρα καταρχήν να πούμε ότι είναι προσωπική μας εκτίμηση, έτσι. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς ή πολλοί λίγοι ξέρουν ακριβώς τώρα τι γίνεται. Πιστεύω ότι συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα και αυτό το είδαμε ακόμα και τώρα που θεωρώ ότι αν δεν κάναμε κάποια καλά παιχνίδια τα οποία θα μας είχαν και μέσα στους δύο στόχους δεν θα έκανε αυτές τις μεταγραφές που ακόμα έκανε, δηλαδή πήρε τον Τάισον, πήρες τον Μπακ και πιστεύω θα κάνεις και άλλη μία. Καλά, ναι. Που είναι μεταγραφές που δεν δείχνουν, αν εξαιρέσει του Τάισον, ότι τις κάνεις για την επόμενη χρονιά. Τις κάνεις για τώρα, άρα πιστεύεις στην ομάδα. Άρα πιστεύεις το φέτος. Κοίτα, άρα πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο. Σαβίδης, τώρα για το πριμ. Ρίχνει λεφτά. Λένε ότι έδωσε ένα πριμ. Λένε ότι έδωσε ένα πριμ. Ναι. Παιδιά, εντάξει, τι ξέρω τώρα κατά πόσο, τι και πώς. Φέτος ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφές Σαββίδη από την επένδυση που έκανε τόσα χρόνια με τις ακαδημίες. Αυτό και ο πιο αντιπαοξής και πρέπει να το έχει παραδεχτεί. Όλα αυτά τα παιδιά που βγαίνουν τα τελευταία δύο χρόνια και θα βγουν και θα συνεχίσουν να βγαίνουν είναι έργο Σαββίδη. Επικοινωνιακά χάνουμε. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι χάνουμε τόσο επικοινωνιακά. Όποτε μιλούσε ο Σαββίδης, ρε παιδιά, ή έπαιρνε και έβγαινε, έλεγε την άποψή του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ θεωρώ ότι δεν πήγαιναν τα πράγματα τόσο καλά. Η παρουσία του, ναι. Στην ομάδα, ναι. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι κακό αυτό. Ότι δεν υπάρχει, ότι μιλάει με Skype, με όλα αυτά. Αλλά ας αφήσουμε τις δηλώσεις στον προπονητή γιατί το έχει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό θεωρώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στον. Καλησπέρα αρχικά στον Γιώργο. Αν και μπήκε λίγο αργά, ρε Γιώργο.
Δεν πειράζει. Δυστυχώς θέλαμε ένα φορ και το θέλαμε πολύ. Συμφωνούμε, Γιώργο, τα είπαμε και εμείς. Ίσως είναι ευκαιρία βέβαια να δούμε το τζίμα και είναι πολύ σημαντικό να είναι υγιής ο Ολιβέιρα. Λοιπόν, συμφωνούμε με Θωμάς αυτό που λέει επικοινωνιακά, το τονίσαμε και εμείς πριν, ακριβώς έτσι. Ο Ιωάννης λέει: η αλήθεια είναι ότι ο Σαββίδης απουσιάζει αισθητά από την ομάδα και αυτό δίνει δικαίωμα και στους γύρω, ΑΕΚΟΣ κλπ. Να βγάζουν γλώσσα με αυτό σε συνδυασμό όπως είπε ο Χρήστος με τη συγγύη που υπάρχει. Δυστυχώς έτσι είναι, Γιάννη. Είναι πολύ θετικό ότι έχεις βέβαια μια ασπίδα και θα πω και ένα πολυβόλο επικοινωνιακά που είναι ο Λουτσέσκου. Πολύ αρνητικό που. Ρε παιδιά, γιατί ο. Για παράδειγμα, ο Άρης που είχε έναν πρόεδρο που μιλάει, έτσι, που βγαίνει, κάνει και συνεντεύξεις. Είδατε αυτό να τον βοήθησε. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει παρουσία και στο γήπεδο και στη σουίτα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει στην Ελλάδα να μην συγχαίουμε, να σταματήσει να γίνεται αυτό με τον πρόεδρο. Μπήκε μέσα, ο Μελισσανίδης έδωσε πίτσα στην ομάδα. Όλα αυτά είναι. Δείξω μια άλλη εποχή. Πρέπει να σταματήσουν να γίνονται. Φίλε Χάρη. Ο πρόεδρος είναι για να κάνει άλλα πράγματα. Φίλε Χάρη, καλησπέρα και εσένα. Είναι κομπλέ, έχει λυθεί το θέμα τώρα που μας είπε ότι μικροφωνίζει. Τάσο, άμα δεν έχει. Δεν θέλει να πάρει κάποιο κάποιο τηλέφωνο ή να κάνει κάποια νέα ερώτηση, νομίζω είμαστε για να. Να πηγαίνουμε προς το κλείσιμο, να κάνουμε μια τελευταία ανακοίνωση της πιθανής ενδεκάδας για μας και στη συνέχεια να πούμε για το μια πρόβλεψη σκορ όπως είχαμε κάνει την άλλη φορά. Σε περίπτωση τραυματισμού Ολιβέιρα, η πιθανή αλλαγή στο 70-75 καλύτερα θα ήταν τζι μας ή να ρίξει ένα ψευδό γενιάρι. Σίγουρα τζι μας. Το ερώτημα είναι ο Λουτσέσκου σε αυτή την περίπτωση. Κοίτα, Θωμά, ελπίζω να μην είναι επίσης βαρ. Ό,τι άλλο και αν είναι, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Επίσης βαρ είναι πάντα, παιδιά. Μπίσβαρ βλέπετε ότι έχει το δεκάλεπτο του κλασικά και θα έχει και μία φάση. Ναι. Θα έχει και μία φάση ο Μπίσβαρ. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, μέχρι να κλείσουμε να δώσουμε λίγο χρόνο εδώ σε όσους μας παρακολουθούν. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου πέρα από τη χρήση τι ώρα... Εγώ θεωρώ... Λίγο, τι ώρα θα θέλατε... Ναι. Λέει, αυτό, ναι. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι, πες. Τι ώρα θα θέλατε, για παράδειγμα, να κάνουμε εκπομπή μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? Θα θέλατε να κάνουμε μια εκπομπή μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? Καμιά ώρα μετά το παιχνίδι? Ή Δευτέρα, ας πούμε, 10 η ώρα, 11? Αν θέλετε, γράψτε μας στα σχόλια. Για να δούμε κι εμείς, γιατί τώρα είμαστε στην αρχή. Κυριακή, δεν ξέρω αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Δευτέρα βράδυ, ας πούμε τον κόσμο καλύτερα. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου πέρα από τη χτίση τη δική μας ομάδα, εγώ θεωρώ ότι ειδικά με την ΑΕΚ τη χτίρει με αυτά που λέει για το χάρτινο. Συμφωνώ με Γιάννη, βέβαια, από την άλλη του δίνει και λίγο πείσμα, αλλά μας δίνει μια θέση ισχύως. Τη ζωή του να έκανα εννοεί για τον Μπίσφα. Ενημέρωση για το πότε βγαίνει τα εισιτήρια έχουμε. Χάρη, άμα είδε ουσιαστικά η ΠΑΕΒΑ μια ανακοίνωση ότι Τετάρτη ισχύουν για όσου πήραν με λεπαδιακό. Οπότε για να το έβγαλε αυτό, θεωρώ ότι η Πέμπτη θα βγουν τα εισιτήρια για τον υπόλοιπο κόσμο. Εντάξει, θα βρείτε εισιτήρια όλοι. Θα γίνει σε ολόκληρο, δεν θα γίνει τόσο. Άμα μπείτε νωρίς την Πέμπτη θα βρείτε. Οπότε μπείτε νωρίς. Εντάξει, ζούμε στην εποχή των. Πώς το λένε, ναι, παιδιά, από το ίντερνετ έχει αλλάξει λίγο το πλάνο. Λοιπόν, να η σκόρα λέει ο Θωμάς και τελικό σκόρ 2-1. Καλό, πιθανό. Λοιπόν, να κάνουμε και την καθημερινή. Πάμε λίγο να κάνουμε λίγο την ενδεκάδα, γιατί βλέπω ότι μπήκαν αρκετά άτομα τελευταία. Αυτό που είπαμε πριν. Ναι, μάλλον δεν βόλεψε πολύ ώρα στη σημερινή εκπομπή. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ ο φίλος μας ο Αχιλλέας λέει ότι Πέμπτη βγαίνουν τα εισιτήρια ελεύθερα για όλους, όπως είπε σωστά ο Χρήστος. Αυτό που λέμε και εμείς. Ωραία, πάμε ενδεκάδα. Κοτάσκι, τέρμα. Κουλιεράκης μαζί με Ίγκασον δίδυμο. Δεξιά, Σάστρε, αριστερά, Ράφα Σοάρες. Στο κέντρο είπαμε σίγουρος ο Αγκούστο παίζεται μεταξύ Ντάντας και Σβάμπ, θέλουμε να πιστεύουμε Ντάντας. 10 Κωνσταντέλιας, δεξιά Νάρη, αριστερά Ζίβκοβιτς, μπορεί αυτή να είναι και διαφορετικά. Και σέντερ φορ Ολιβέιρα, θεωρώ υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή περίπτωση να το μετάξουν, αλλά πολύ μικρή και να δούμε έξω έναν εκ των Νάρη ή Ζίβκοβιτς, αλλά προσωπικά δεν το πιστεύω. Αυτό που θα δούμε σίγουρα και γενικά και ένα ακόμα που δεν αναφέραμε, είναι λίγο αργά βέβαια, δεν είπαμε για την επιστροφή του Φελίπε Σουάρες. Ναι, πολύ σημαντική γρήγορα, επιστροφή. Ότι θα είναι ένα παίκτη ο οποίο
μπορεί τώρα να του ξεχάσουμε, αλλά στα play-off και στα επόμενα match, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο στον με τον Ολυμπιακό, ναι, θα ξαναπρωταγωνιστήσει, παιδιά, ο Σουάρες. Κοίτα, μιλώντας καθαρά με νούμερα, Τάσο, όσες φορές έχει παίξει ο Σουάρες, έχει σχεδόν ο ΠΑΟΚ ένα απόλυτο ποσοστό νικών. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, μπορεί να είναι τσαπατσούλης να κάνει τα λαθάκια του, αλλά δίνει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Ταχύτητα, φαντασία και ειδικά, ας πούμε, μαζί με παίκτες που επίσης έχουν ταχύτητα και την φαντασία, όπως ο Κωνσταντέγιας, ο Ντάντας, θεωρώ ότι, ότι κολλάει πάρα πολύ και το είχαμε δει και, με το μάτς μέσα στον Ιωνικό, αν θυμάστε. Λοιπόν, ο Black Dragon λέει 1-1, Ολιβέιρα και Χάμες. Black Dragon δεν σε βλέπω πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, Χρήστο, δώσε και εσύ, ναι, ναι, να δώσουμε τα βραδιά μας. Είμαι πάρα πολύ, σήμερα να κλείσουμε, ναι, σιγά-σιγά. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος εγώ. Θεωρώ ότι το μάτς θα φέρει ακριβώς το σκορ του double, ίσως να φέρει και μια προοικονομία. Θα πω 3-1 εγώ. Θα δώσει και σκορέρ. Θα δώσω και σκορέρ. Πρόσεχε, πρέπει να συνεχίσουμε το σερί. Ένας από τους δύο πρέπει να το κάνει. Όπως το έκανε το στο προηγούμενο. Για Ολυμπιακό, θεωρώ ότι θα βάλει. Θα ξεκινήσω με Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι θα βάλει μετά το 80 γκολ κάνας Ελαραμπή, ξέρω εγώ, ή κάνας τέτοιος, τέλος πάντων. Μετά θα δώσω σκορέρ. Θα δώσω ο Ζιβκοβιτς που είπα ότι μιλάει στα ντέρμπι. Θα δώσω Κωνσταντέγια. Και θα δώσω και ο Ολιβέιρα, αυτούς τους τρεις. Λοιπόν, εγώ επειδή είπα και στην αρχή και το πιστεύω ότι αν κερδίσουμε, θα κερδίσουμε με διαφορά 2 γκολ. Το πιστεύω αυτό πάρα πολύ. Αλλά επειδή το 3-1 δεν μου φαίνεται τόσο κοντά, θα πω 2-0. 2-0 σκορ, παιδιά. Και σκορ θα δώσω εγώ Ίγκασον και θα δώσω και Κωνσταντέλια. Θα δώσω Κωνσταντέλια και Ίγκασον. Πιστεύω Κωνσταντέλια θα βρει πάρα πολλούς γκολ. Ναι, ναι, με άλλα λόγια, Τάσο, δίνουμε και οι δύο Κωνσταντέλια. Και θα έχει και καλή απόδοση, πιστεύω. Και για Anytime και για Ίγκασον, πιστεύω. Πρώτο παίκτη. Ναι, από εκεί και πέρα. Κοίτα, Τάσο, πάντως. Μακάρι να του βάλει και ο Κοτάρσκι και. Ναι, ναι. Τάσο, πάντως, σε αυτό που λες, να πούμε ότι ο Ίγκασον είναι ένα παίκτη που σκοράρει στα τέρμπι. Δηλαδή, έχει σκοράρει με Ολυμπιακό αρκετές φορές, με Παναθηναϊκό. Με άϊπε θυμάμαι αν έχει σκορά, αλλά γενικά είναι αυτό που είπες, να μην είναι εγκατέμικο αυτό που γίνεται από την ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια, από όταν φέρνουμε πριν τα ντέρμπι κάποιον έτσι μεγάλο και ιστορικό παίκτη της ομάδας, γιατί δεν μας βγαίνει συνήθως σε καλό. Ελπίζω ο Μάτος, εντάξει, είναι μια άλλη δεκαετία της τελευταίας, ας πούμε, της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ. Πιστεύω, καλά, μη σου πω, για μένα το Μάτος δεν πρέπει να καν να τον. Πώς σου πω, δεν πρέπει καν να τον βραβεύσουν. Μπορεί να φάει και κάρτα. ο Μάτος μπορεί να φάει και κάρτα, έτσι. Δηλαδή, σκέψου να είχαμε Μάτος με Αγκούστο στην ίδια δεκάδα. Εγώ το Μάτος από το να τον έχουν έξω από το τερέν με τους οπαδούς εκεί στο. Πώς σου το πω, με το τύπανο, θα προτιμούσα να ξέρεις τι. Να το βάλουν το Μάτος πέρα από το Μάτος να μιλήσει στους παίκτες. Να τους πει πραγματικά, ρε παιδί μου, γι' αυτό το Μάτος. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να μεταδώσει το πάθος, η τρέλα του και όλα. Ωραία, οπότε νομίζω Μάκη φτάσαμε στο κλείσιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά όλους σας που ήρθαν εδώ για τη στήριξη. Είδαμε ότι είχε ανωδική πορεία η εκπομπή, γι' αυτό την κρατήσαμε και παραπάνω. Από το 40 λεπτό που σας είχαμε πει πήγαμε σε μία ώρα, επειδή είχαμε όλους σας εδώ ευχάριστη ασπρόμαυρη παρέα. Κάναμε μια κακή επιλογή της ώρας, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, είμαστε στην αρχή. Δηλαδή, τώρα ξεκινάμε λίγο να. Και είμαστε συνεπείς αυτό που είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε για το μια εκπομπή την εβδομάδα. Καλή νύχτα, φίλε Black Dragon. Όσο και η ομάδα τραβάει. Οπότε, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, πιθανόν το Δευτέρα, θα γίνει ανακοίνωση κάποιες μέρες. Πολύ σημαντικό νωρίτερα. Για ό,τι θέλετε από το κανάλι του ΠΑΟΚ Direct στο Instagram και στο Facebook. Ναι, 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 Instagram, Facebook και μάλιστα το πιο σημαντικό, πιθανολογώ ότι όλοι εσείς που είσαστε εδώ έχετε κάνει subscribe, αλλά είναι σημαντικό, ας πούμε, να έχουμε το subscribe, να έχουμε και το καμπανάκι. Ειδικά για τα live είναι πολύ σημαντικό για να σας έχετε ειδοποιήσει, γιατί όσο να είναι το live είναι μία ώρα και όσο να είναι το live είναι πολύ πιο ωραίο με όλους εσάς, με τα σχόλιά σας, με τα τηλέφωνά σας. Ναι. Αυτό. Καλή νύχτα σε όλα τα παόκια. Οπότε,
Καλό βράδυ σε Μόνο νίκη όλους. την Κυριακή. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με νίκη και συνεχίζουμε. Καλή χταλάνια. Μόνο ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ.